Μιλάει για κάποιον ο οποίος τον απείλησε ότι είχε πάει με μπράβου στο Υπουργείο και δίνει και πολιτική διάσταση μάλιστα ο κύριος Βρούτσης, λέγοντας ότι αυτή η κατάσταση, αυτό το γεγονός του στήχησε πολιτικά, γιατί λίγο μετά ήρθε η αποπομπή του από το Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φιλή, έβγαλε ανακοίνωση, ενώ δεν κατονομάζει ο Υπουργός στη συνέντευξή του το πρόσωπο αυτό το τηλεοπτικό, εσείς το κατονομάζετε. Θα ήθελα μια κουβέντα από εσάς και μια από τον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριε Φίλη. Θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Παπαδημητρίου πρώτα, θα με διευκολύνει. Ότι αυτή η περίπτωση δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα σε όλους μας. Διότι αν τα κριτήρια για να παρέχεται κρατική ασφάλεια είναι αυτά που υποθέτουμε ότι υπήρξαν σε αυτή την περίπτωση, που δεν τα ξέρω, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν καταστάσεις, πολύ λυπάμαι. Αλλά από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι αυτό που νομίζω ότι το είπε η κυρία Πυριώτη νωρίτερα. Ο κύριος Βρούτσης, αφού μίλησε, έπρεπε να πει και το όνομα. Εγώ όχι μόνο θα το έλεγα το όνομα, αλλά θα έλεγα και πώς τον πέταξε έξω από το γραφείο. Θα είχα κρατήσει και αναμνηστικό. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, φταίει λοιπόν ο κύριος Βρούτσης. Αυτό κατάλαβα εγώ. Φταίει ο κύριος Βρούτσης, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Παπαδάκης. Λοιπόν, η αλήθεια είναι. Ο κύριος Παπαδημητρίου.